ευχαριστήσω θερμά για την ανταπόκριση που είχαμε και ήρθατε εδώ σήμερα να χαρούμε όλοι μαζί. Μοιρασμένη χαρά, διπλή χαρά. Λοιπόν, γιατί χαιρόμαστε? Διότι ανακοινήσετε το τελευταίο κομμάτι της κοινικής, δηλαδή ο ξενοδοχειακός εξοπλισμός της κοινικής, ο οποίος είναι φάμελος της καλύτερης ιδιωτικής κοινικής. Δεν θέλουμε τα παιδάκια τα οποία έρχονται στο δημόσιο σύστημα, το οποίο το περιτούμε με θέρμη, με πίστη, με αφοσίωση, να αισθάνονται μειονεκτικά απέναντι αυτό που χειροποίησε η ιδιωτική κοινική. Σκοπός μας ήταν αυτός και τον πετύχαμε χάρη στις φιλότιμες προσπάθειες και χάρη στο θεσμό αυτόν, ο οποίος υπάρχει από τα αρχαία χρόνια στην Ελλάδα, των χορηγιών. Έχουμε τους χορηγούς μας, έχουμε από τους μεγάλους ευεργέτες έτσι ορμόμενοι, μέχρι σήμερα ισχύει αυτός ο θεσμός των χορηγιών. Και έχουμε τους μεγάλους χορηγούς, την ΑΒ Βασιλόπουλος, την Κοσμοτέ, διαμέσου της ανοιχτής αγκαλιάς της οποίας προείστε την κυρία Βλάχου, καταφέραμε το ακατόρθωτο. Καταφέραμε να κάνουμε ένα κόσμο, όπως είπε η αγαπητή εδώ δημοσιογράφος, στην Ελλάδα, να γίνει το στολίδι της φωτοχειρουργικής. Πώς θα δείτε κάθε χρόνο? Πάρα πολλά παιδιά εξυπηρετούνται. Βέβαια, είχαμε την προετοιμασία του κορονοϊού, μετά εγκαταστάθηκε η κλινική. Πήγε σε άλλο τόπο, πήγε σε άλλου χώρου, την πήραν την κλινική και έγινε κορονοϊό. Καταφέραμε από τη στάχτη και αναγεννηθήκαμε. Δηλαδή, αποσυρώσαμε ξανά του θαλάμου, του απολυμάνωμε, του ξαναβάψαμε με εθελοντική εργασία, με προσωπική εργασία και έγινα πάλι όσο περάσει πάρα πολλά. Οι εισαγωγές είναι περίπου 5.000. Τόσο δεν ισχύει. Ναι. Τώρα με βρίσκεται λίγο απροετοίμαστο, δεν είμαι να σας πω ακόμα ακριβές νούμερο, αλλά είναι πάρα πολλά. Πληρώτα σχεδόν 80-90% κάθε φορά. Γενικές εφημερίες πάρα πολλές. Και γενικά είναι μια κοινωνική η οποία είναι, πιστεύω, και τη στιγμή δεν θέλουμε να περιευθυνθούμε, είναι η καλύτερη της Ελλάδας. Όχι μόνο και των Βαλκανίων. Και μια προτίμηση του έργου, πώς κρίνεται, ας πούμε. Λοιπόν, το έργο. Πλέον η κλινική αυτή, η παιδοχειρουργική, είναι κλινική αναφοράς. Δηλαδή δεν χειρουργείται και τα τρέχοντα, αλλά κυρίως τα βαριά περιστατικά. Είναι ένα παιδολογικό κέντρο, έχουμε τα περισσότερα παιδολογικά περιστατικά από όλη την Ελλάδα. Είναι ένα κέντρο νεογνικής χειρουργικής. Έχουμε την τύχη να υποστηρίζουμε δύο νευμολογικές μονάδες και να εκπαιδεύουμε όσους ειδικευόμενους δεν έχει όλη η άλλη Ελλάδα. Δηλαδή, έχουμε αυτή τη στιγμή 10 ειδικευόμενους πλήρη κάλυψη προθέσεων, χωρίς να κάνουν χειρουργία τα παιδιά. Ξέρετε το μεγάλο πρόβλημα. Δεν έχουμε ούτε μισό. Και πρακτικά ουσιαστικά τα παιδιά αυτά είναι ανεκπαίδευτα. Και τι γίνεται? Κάνουμε ιδιαίτερα φροντιστήρια κάθε πρωί, επί χάρτου, επί φροντιστηριακά μαθήματα, για να τα εκπαιδεύσουμε, γιατί θα είναι η διάδοχή μας. Θα είναι η χειρουργή των εγγονιών μας, η χειρουργή των παιδιών σας και προσπαθούμε για το καλύτερο. Πιστεύω ότι το έργο άρχισε να φαίνεται, ας πούμε, και να πηγαίνει κάπως.